Το νομοσχέδιο έχει τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για την διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων και την ασφάλεια των μεταφορών». Η συζήτηση στις επιτροπές ανέδειξε εκτός των άλλων τις συνέπειες της απελευθέρωσης των μεταφορών καθώς και του νομοθετικού πλαισίου που την υλοποιεί. Στις ειδικοποιημένες αεροπορικές και σιδηροδρομικές μεταφορές είναι προφανές ότι στη λειτουργία του κυριαρχεί ο νόμος του μέγιστου κέρδους. Αυτή η λειτουργία ανατρέπει, επιδεινώνει τους όρους αμοιβής της εργασίας, υπονομεύει τους όρους υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, καθώς και των μεταφορών συνολικά. Ο νόμος 4757 του 2020, με τη λειτουργία και αρμοδιότητες των ΗΠΑ και ΑΠΑ, φαίνεται ότι έχουν αρνητικές συνέπειες στον έλεγχο και τη λειτουργία των αεροδρομίων, στην απόδοση ευθυνών, όπως επισημάνθηκε και στην Επιτροπή με τις φορείς για το συμβάν στην Κέρκυρα και την προσπάθεια της Fraport για παρεμπόδιση και συγκάλυψη. Αυτές οι πλευρές, όσο και αν θεωρείται ότι δεν συνδέονται με το νομοσχέδιο που αφορά τη διερεύνηση των ατυχημάτων, δυστυχημάτων και συμβάντων, είναι καθοριστικές για την πρόληψη που είναι η κύρια, η σημαντική πλευρά που μπορεί να συμβάλλει στην αποτροπή ατυχημάτων για να μην φτάνεις στη διερεύνηση, δηλαδή στο ατύχημα. Είναι γνωστό ότι όλες οι χώρες που έχουν αεροπορική δραστηριότητα είναι υποχρεωμένες να ιδρύσουν Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων ή να εκχωρήσουν αυτή την υποχρέωση σε επιτροπή άλλης χώρας. Η υποχρέωση επιβάλλεται από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας. Ο τρόπος λειτουργίας και οι μέθοδες διερεύνησης προβλέπεται λεπτομερώς από αυτούς τους οργανισμούς με στόχο να αποτρέψει νέα ατυχήματα, δυστυχήματα. Στα Μητρώα αεροσκαφών της χώρας μας είναι εγγεγραμμένα περίπου 400 αεροσκάφη και αρκετές αθλητικές φοιτητικές κατασκευές, αλεξίπτωτα πλαγιάς, παραπέντε, αερόστατα και άλλα. Δεν έχουν συμπεριληφθεί τα ντρόουν, βέβαια ο Υπουργός σήμερα λέει ότι συμπεριλαμβάνονται, ας το αποδεχτούμε. Στη χώρα μας η Επιτροπή Διερεύνησης και Ασφάλειας Πτήσεων ουσιαστικά άρχισε να λειτουργεί μετά το δυστύχημα του Falcon του κυβερνητικού αεροσκάφους. Η στελέχωσή της ήταν πάντα προβληματική, με ελλείψεις σε έμπειρο προσωπικό και η διοίκηση, ο πρόεδρος, ο ΔΣ είναι διορισμένοι με τα πολιτικά κριτήρια που βέβαια βαραίνουν όπως είναι γνωστό. Για μας, η ασφάλεια των επιβατών και εργαζομένων είναι ζήτημα αρχής. Στηρίζουμε τη θέση για στελέχωση της Επιτροπής με μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό και την παροχή όλων των ενδεδειγμένων μέσων και με αξιοπρεπή μισθό και περιβάλλον εργασίας για να επιτελούν το σημαντικό έργο της διερεύνησης. Από τη μέχρι τώρα λειτουργία προκύπτει ότι η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων λειτουργούσε με ελάχιστους διερευνητές, χωρίς κάλυψη δαπανών μετακίνησης και με μικρές αποδοχές. Εκκρεμεί η διερεύνηση πάνω από 100 περιστατικών συμβάντων δυστυχημάτων και ατυχημάτων. Από τα άθετα του νομοσχεδίου καλύπτονται οι απαιτήσεις των ασφαλιστικών εταιριών που απαιτούν πορίσματα για τα στατιστικά τους ρίσκα. Φαίνεται όμως ότι η πρόθεση δεν είναι η ασφάλεια των μεταφορών. Όπως αναφέρεται και στο σκοπό του νομοσχεδίου, εφαρμόζεται τον κανονισμό 996 του 2010 και την οδηγία 2016/798 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα της αεροπορικής ασφάλειας μπαίνει στη λογική του κόστους και οφέλους. Η ασφάλεια θα εξαρτάται από την εκτίμηση των κινδύνων. Προβλέπεται η ευελιξία στην κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας, η κατάργηση των κανονιστικών ρυθμίσεων που δυσχεραίνουν την επιχειρηματικότητα με υπερβολικά περιοριστικές απαιτήσεις και πολύπλοκες, χρονοβόρες και κοσταβόρες διαδικασίες. Οι κανόνες ασφάλειας, σύμφωνα με τους νέους κανόνες, δεν πρέπει να μειώνουν την ανταγωνιστικότητα. Υποτάσσεται η αεροπορική ασφάλεια στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων για μεγαλύτερη κερδοφορία. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδηγία της οποίας ενσωματώνεται στο παρόν νομοσχέδιο, αντιμετωπίζει την υγεία και την ασφάλεια κάτω από το πρίσμα της διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, της αύξησης των ορίων ηλικίας της αξιοδότησης και όλα αυτά τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί για να ενισχυθεί η κερδοφορία των ομίλων. Αυτό είναι το κίνητο της παραγωγής στον καπιταλισμό και επιτυγχάνεται με την αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης των εργαζομένων, τη μείωση των δαπανών των καπιταλιστών και του κράτους συνολικά για την υγεία και την ασφάλεια. Η προστασία και η πρόληψη
υποτάσσεται στους νόμους για τη διασφάλιση του μέγιστου ποσοστού κέρδους, του ανταγωνισμού των μονοπωλίων και της ζούγκλας της αγοράς, αφήνοντας αναξιοποίητες δυνατότητες προστασίας της υγείας ή της ζωής, τις δυνατότητες πρόληψης ατυχημάτων. Τα μέτρα στην καλύτερη περίπτωση ο κεφαλαιοκράτης τα λαμβάνει μέχρι το σημείο που το κόστος πρόληψης είναι μικρότερο του κόστους του ατυχήματος. Αυτή είναι η κατεύθυνση και στην εθνική στρατηγική που ψηφίστηκε με ευθύνη εδώ όλων σας στη χώρα μας. Περιλαμβάνει ευχολόγια για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και στην πράξη προωθεί τους στόχους του κεφαλαίου χωρίς να προβλέπει κανένα μέτρο επί της ουσίας για την ουσιαστική πρόληψη και τον έλεγχο της εγωδοτικής ευθύνης για την εφαρμογή των κανονισμών προστασίας των εργαζομένων και επιβατών. Είναι πολλά τα παραδείγματα των εγωδοτικών εγκλημάτων που μένουν ατιμόρυτα. Η πρόληψη στον καπιταλισμό είναι σε αντίθεση με το σιδερένιο νόμο του κέρδους. Αυτές οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσαρμόζει την ελληνική νομοθεσία στις οδηγίες, στους κανονισμούς, δεν υπηρετούν την ασφάλεια. Υπηρετούν τη γεωδοφορία. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που ψηφίσατε όλοι σας για τα λόμπι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι ψηφίσατε? Ότι η ικανότητα να επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων στο Κοινοβούλιο επιχειρηματολογώντας τα λόμπι αποτελεί ζωτικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Οι αποφάσεις δηλαδή, οι οδηγίες, οι κανονισμοί, το σύνολο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ικανοποιούν τις ανάγκες και γίνονται μετά από την παρέμβαση των λόμπι, των επιχειρηματικών ομίλων δηλαδή, ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία και εμείς λέμε ότι αυτό διασφαλίζει συνολικά το λαό και την ασφάλεια. Αυτές οι αποφάσεις οδήγησαν τους εργαζόμενους στα λαϊκά στρώματα σε επιδείνωση της θέσης τους για να ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία. Ενσωματώνεται την αντίστοιχη Επιτροπή για τη Διερεύνηση Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων στον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών, η οποία θα λειτουργεί με εξωτερικούς συνεργάτες. Με το παρόνομο σχέδιο προσαρμόζεται πλήρως την ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 2016/798 για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκλήρωσε την απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών και την παράδοσή τους σε επιχειρηματικούς ομίλους. Αφαίρεσε τα τελευταία εμπόδια για τη διασύνδεση του σιδηροδρομικού μεταφορικού έργου στα κράτη-μέλη. Ολοκλήρωσε τον τεμαχισμό του σιδηροδρομικού μεταφορικού έργου, διαχωρίζοντας το δίκτυο των υποδομών το οποίο παρέμεινε στο κράτος από το κερδοφόρο μεταφορικό έργο που παραδόθηκε στους επιχειρηματικούς ομίλους. Εναρμονίζει τα πλαίσια κάθε χώρας υπό τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα εκδίδει τα ευρωνησιακά πιστοποιητικά ασφάλειας παραμερίζοντας αυτά των κρατών μελών. Οι εργαζόμενοι, όπως και οι επιβάτες, ζουν τα καλά της απελευθέρωσης και της ιδιωτικοποίησης του σιδηροδρόμου. Οι εργαζόμενοι είναι αντιμέτωποι με την ιδιωτικοποίηση που μεταφράζεται σε 28 και 29 ημέρες δουλειάς το μήνα, με ελάχιστα ρεπό και με τις καθημερινές ώρες δουλειάς να φτάνουν τις 11. Θυμίζουμε ότι το 2019, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, θεσμοθετήθηκε η διευθέτηση με συνεχόμενη εργασία 9 ημερών. Κάτι που δεν καταργήθηκε βέβαια από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η συσσωρευμένη κόπωση των εργαζομένων στρώνει το έδαφος για ατυχήματα. Επιπρόσθετα, πολλές φορές οι εργαζόμενοι καλούνται να κάνουν εργασίες που δεν αφορούν το αντικείμενό τους και χωρίς να έχουν την απαραίτητη εξειδίκευση και εκπαίδευση με ό,τι σημαίνει αυτό συνολικότερα για το ζήτημα της ασφάλειας. Όπως όμως και ο μηχανολογικός εξοπλισμός δεν συντηρείται διότι δεν ελέγχεται σωστά. Επίσης, σοβαρή είναι η κατάσταση στο δίκτυο και τη σιδηροδρομική γραμμή του ΟΣΕ. Τεράστιους κινδύνους εγκυμονεί η μη τήρηση κανονισμών ασφάλειας, λειτουργίας και κυκλοφορίας των αμαξοστοιχειών. Ενδεικτικά, η ομάδα επισκευής γραμμής που είναι σε λειτουργία και πρέπει να αποτελείται από 5 άτομα, πολλές φορές είναι μόνο με 2 ή ακόμα και με 1. Ακόμα δεν τηρούνται οι απαραίτητοι χρόνοι ή μπορεί να γίνονται εργασίες σε ένα ηλεκτροδοτούμενο δίκτυο χωρίς διακοπή ρεύματος. Χαρακτηριστική είναι επίσης η έλλειψη σηματοδότησης, όπως για παράδειγμα στο κομμάτι της γραμμής Ινώης της Θωρέας, που έγινε το ατύχημα με τους 20 εργαζόμενους που τραυματίστηκαν την περίοδο των χιονοπτώσεων του 2022. Εκκρεμεί επίσης εδώ και πολλά χρόνια η συνολική εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Όλα αυτά είναι σοβαρά ζητήματα
που δεν μπορούν να αγνοηθούν για το θέμα της ασφάλειας ή της πρόληψης συνολικά. Για εμάς προέχουν όλα εκείνα τα μέτρα, ώστε να μην γίνεται το ατύχημα ή το δυστύχημα. Και τέτοια μέτρα δεν παίρνονται. Κανείς δεν έχει την άποψη ότι δεν πρέπει να διερευνούνται τα ατυχήματα. Το ερώτημα όμως είναι, από τη διερεύνηση ευθύνες θα αποδίδονται σε αυτόν που πραγματικά τις έχει? Δυστυχώς όχι. Στο άρθρο 15, στους ορισμούς της αιτίας, για παράδειγμα, τι λέει, τι αναφέρει? Ενέργειες ή παραλήψεις, γεγονότα, συνθήκες ή συνδυασμός αυτών που οδήγησαν σε ατύχημα ή συμβάν. Αυτός είναι ο ορισμός της αιτίας. Και συνεχίζει παρακάτω. Η διαπίστωση των αιτιών δεν συνεπάγεται τον καταλογισμό σφάλματος ή τον καθορισμό διοικητικής, αστικής ή ποινικής ευθύνης. Και παρακάτω, στο άρθρο 32, λέει, οι συστάσεις ασφάλειας δεν συνιστούν τεκμήριο επιτιότητας ή ευθύνης σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος. Αλήθεια, πόσες διερευνήσεις κατέληξαν στο συμπέρασμα για ευθύνη των εταιριών, είτε κατασκευής είτε διαχείρισης? Τι σημαίνει εχημήθεια για θέματα που χαρακτηρίζονται ως απόρριτα από πολλές πλευρές? Η αποσιώπηση και κατ' επέκταση συγκάλυψη, αυτό σημαίνει. Αν δούμε πόσα εγωδοτικά εγκλήματα είναι ατιμόρυτα, θα καταλάβουμε και το μέγεθος της βαρβαρότητας αυτού του συστήματος. 2.000 νεκροί εργαζόμενοι τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε ούτε σε πόλεμο. Και κανείς εργοδότης δεν τιμωρήθηκε. Η συγκάλυψη και το συμπέρασμα είναι η αιτία. Αυτό είναι η συγκάλυψη δηλαδή. Και το συμπέρασμα ποιο είναι των πορισμάτων? Αιτία ανθρώπινο λάθος. Οι εργατικοί τάξεις, τα λαϊκά στρώματα έχουν άμεσο όφελος να αποδυναμώσουν όσους στηρίζουν αυτή τη βαρβαρότητα, να δώσουν δύναμη στον αγώνα για τη ζωή που δικαιούνται, ενισχύοντας το ΚΚΕ που αγωνίζεται για να γίνει η εργατική τάξη, ο λαός, πρωταγωνιστής των εξελίξεων και να διασφαλίσει τις δικές του ανάγκες. Σε αυτή την κατεύθυνση θα ενισχύεται η πρόληψη, καθώς και η ασφάλεια των μεταφορών. Με βάση όλα αυτά, ψηφίζουμε όχι στο νομοσχέδιο. Στη δευτερολογία θα το προτεθούμε για τις υπουργικές τροπολογίες που κατατέθηκαν αργά το βράδυ.